Lover tonight, emancipated woman's own special delight. So, how can the world's last living, passing over, be alone? They don't appreciate the fine kind of loving you make on a scale of seven, you would get an eight. You're home by your lonesome most every night. You watch Johnny Carson till you turn out the light. He's pretty funny, and it looks like you are too. Irresistible, you. Hey, midnight swinger, who's got the heart that you're breaking tonight? A centerfold playmate or a movie star type So how can the world's new Marcello Mastroianni be so blue? My, what a long, long wait Your geisha girls seem to be late Just instant breakfast alone. If losers had contests, there's no doubt how you do. Undefeatable you. στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και αντιφίταμπολ γιου και σορχίστρες λοιπόν πάμε το πρώτο που έπεσε στα μάτια μου έτσι λοιπόν ήταν ένα από τα wikileaks 16 Αυγούστου 2010 Ισραήλ Ελλάδα ευθυγράμμιση ενάντια στην Τουρκία και γράφει λοιπόν η Αμερικανική Πρεσβεία προς το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Ισραηλινός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ στις 23 Ιουλίου. Σύνοψη. Οι Ισραηλινοί και οι Έλληνες έχουν αυξήσει τι διπλωματικέ συνομιλίε μεταξύ του σε μια προσπάθεια να βγάλουν την Τουρκία εκτό ισορροπία. Με αυτή τη συνεργασία, το Ισραήλ θέλει να αποσπάσει την προσοχή τη Τουρκία από τι προσπάθειέ τη να γίνει δύναμη τη Μέση Ανατολή, ενώ μια αποδυναμωμένη Αθήνα θέλει να δείξει στην Άγκυρα ότι έχει επιλογέ για τη διατήρηση τη ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο. Ωστόσο, αυτή η συνεργασία δεν είναι να παρακινήσει την Άγκυρα να τρέξει ή να Αλλάξει την τρέχουσα πορεία τη. Ο πρωθυπουργό του Ισραήλ ξεκίνησε να τριμώσει στην Ελλάδα, είχε συνομιλίε, μπλα 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 μπλα. Υποσχέθηκαν να, τους, να συσφίξουν του τους και δεσμού κτλ. Και τι λέει παρακάτω. Όταν ξέρει αυτά εδώ. Να, να. Στο πλαίσιο λέει, αυτή τη στρατηγική, η Ελλάδα είναι ένα εργαλείο για το Ισραήλ. Προσέξτε τι λένε οι Αμερικανοί, για, μας. για να ξέρω γιατί έχουμε το φάει τόσο σανό. Αλλά το βάζω έτσι σαν εισαγωγή σε αυτά που πρόκειται να πω παρακάτω. Λοιπόν, η Τουρκία είναι εδώ και καιρό ο κύριο αντίπαλο. Είναι Ελλάδα, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, λέει, μια δαπανηρή υπόθεση για μια χώρα με πληθυσμό μόλι 10 εκατομμυρίων, αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση χρέου. Η Ελλάδα προσπάθησε να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία προσφέροντας ελεγχόμενη απόσυρση των δυνάμεων της στο Αιγαίο. Προσέξτε, οι μυστικές συνομιλίες, όλα αυτά που δεν ξέρουμε. 2010, έτσι, αλλά η Τουρκία απέριψε σε μεγάλο βαθμό αυτή τη χειρονομία ε, για να κατεβάσουμε το σόβρακα και ελάτε να μας πάρετε δηλαδή απέριψε <coughs> λέει γιατί όσο θεωρεί την Ελλάδα λιγότερο απειλητική όσο και επειδή η Τουρκία θέλει να επεκτείνει την περιοχή της στον Κάφκο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή να πρέπει να διατηρήσει τη σωτική της αποτροπή κτλ. Οπότε όπω καταλαβαίνετε όλη αυτή η ιστορία της συμμαχία με το Ισραήλ κτλ. είναι ένα λάβαρες για το Ισραήλ ήθελε να αποσχολήσει την Τουρκία. Η Ελλάδα σου λέει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ας πούμε Αυτό το ωραίο είναι απλώς ένα εργαλείο για το Ισραήλ Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο που είδα αυτές τις ημέρες Για να πάω στο επόμενο Που είναι φοβερό Α, λέω. Τι λέρε φίλε Τι λέρε φίλε Λοιπόν ποιο είναι το φοβερό ε το φοβερό είναι η αγροτική οικονομία της Τουρκίας είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του πλανήτη. Προσέξτε. Προσέξτε γιατί αυτό που έρχεται θα είναι μεγάλες μπάτσε. Λοιπόν, η τουρκική λοιπόν, γεωργία έχει αναχθεί σε μια από τις 10 μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του πλανήτη, ειδικά με το μετασχηματισμό που έχει υποσταθεί τα τελευταία 20 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη δυνατότητες που διαθέτει και πρόκειται να σπάσει τη έσπασε λοιπόν την, ε, το 24,48 δισεκατομμύρια το 2002, έγινε 56 δισεκατομμύρια το 2022 και ο αριθμός αυτός προβλέπεται στο 2030 να φτάσει τα 113 δισεκατομμύρια ενώ λέει το μερίδιο του αγροτικού τομέα στον ΑΕΠ ήταν πολύ μικρό. Η Τουρκία έχει γίνει η ένατη χώρα στον κόσμο αυτό. Οι εξαγωγέ αγροτικών προϊόντων έσπασαν ρεκόρ όλων των εποχών το 2022 με 34,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέτυχε 20,8 φορέ την αύξηση τη αγροτική παραγωγή τα τελευταία 20 χρόνια με την υποστήριξη που παρήχε στους αγρότες. Την περίοδο 2002 με 2022, στη διαδικασία δηλαδή της προένταξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κίνητρα και επιχορηγήσεις ύψους 70 δισεκατομμύρια δολαρίων που είχε θέσει εφαρμογή ο τομέα του τομέας, μην το βλέπετε έτσι γιατί έρχεται σας λέω, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, υπάρχει λόγος για να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, δημιούργησαν αξία, προσέξτε, με 70 δις η Τουρκία σε 22 χρόνια δημιούργησε αξίες πάνω από ένα 3 δολάρια. Προσέξτε, πάνω από ένα 3 δολάρια. Ω συνολική οικονομική αξία παραγωγή στην λόγω 20 ετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε την αγροτική ανάπτυξη στι προενταξιακέ ε, συνομιλίες συνομιλίε ω προενταξιακή χώρα, ε, δηλαδή που θα εντάχθει κάποια στιγμή την Τουρκία. Οπότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την αγροτική, τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη κτλ. Και, τα λοιπά, και έδωσε φραγκάκια στην Τουρκία, τα πήραν οι Τούρκοι και άρχισαν να παράγουν. Βελτίωση διαχείριση του κτηνιατρικού του αποβλήτων, χωράφια φτιάξαν, εξυγχρονισμό των περιουσιακών στοιχείων, αναπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών, βιολογικέ καλλιέργειε, μεταφορά καινοτόμων και φιλικών προ το περιβάλλον τεχνολογιών κτλ. κτλ, κτλ. Μάλιστα. Και πάμε τώρα. Πάμε τώρα λοιπόν εδώ. Την ώρα λοιπόν που εμείς διαλέγουμε την οικονομία μας, φτιάχνοντας εργοστάσια όπως οι Αμερικάνικες πόλεις της Συνεσιτά στην Ιταλία, δηλαδή μόνο πρόσωψη και από πίσω από αυτήν μαδέρια να τη στηρίζουν, ίσα ίσα για να πάρουμε την επιδότηση και να πάμε στα μπουζούκια, να μισώσουμε τον υπάλληλο, να μεραστεί το χρήμα στα δικά μας παιδιά. Την ώρα που ξεθεμελιώναμε τον αγροτικό μας τομέα για να συντεριάξουμε με τις επιταγές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινή αγροτικής πολιτικής. Την ώρα που καίγαμε τα 50 ευρώ στα κολάδικα της επαρχίας και στα σκυλάδικα των εθνικών οδών. Την ώρα που έγινε με έντορας μας ο Κωστόπουλος που μας ξεβλάχισε και η πάνια με το στόλο των λούμπεμβλαμένων των συνοικιών. Την ώρα που ξεριζώναμε την αυπηγία μας και τα ναυπηγεία μας και τρώγανε και πίνανε οι συνδικαλιστές τους παρέα με τις κομματικές τους ηγεσίε. την ώρα που ρουφούσαμε τις καταθέσεις των ανόητων που έπαιζαν μπονάντσα στο ελληνικό χρηματιστήριο την ώρα που ψωνίζαμε για τις γκόμενες μας, για τους γκόμενους μας σπίτια, αυτοκίνητα και μισθώναμε τις συζύγους μας και τα παιδιά μας για να το βουλώνουμε με χαρτζηλίκια και φορτώναμε τον οικογενειακό μα λογαριασμό με βάρη που δεν θα μπορούσαν να ξεπληρωθούν ούτε στην άλλη ζωή. Την ώρα που διαλύαμε τι οικογένειέ μα και φερενόμασταν στο high hui των περιοδικών τύπου Εσπρέσο και λοιπόν και στον κίτρινο τύπο. Την ώρα που εξυγχρονιζόμασταν από το Στάν Την ώρα που εξυγχρονιζόμασταν από τα ελληνικά Golden Boys που βρήκαν βέβαια καταφύγιο μετά στι επόμενε κυβερνήσει και του βρίσκουμε εκεί πυρικά και με κάτι διάφορου Να διασώζονται ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία κτλ. <συσκλή> την ώρα που ξεφτυλιζόμασταν με την παράδοση του Οτσαλάν, με τα ίμια, την ώρα τη χρεοκοπία, με τα πλαστά δημοψηφίσματα, το ξεπούλισμα τη Μακεδονία, την ώρα που καθιστούσαμε το τραπεζικό κεφάλαιο, δηλαδή του επίσημου ληστέ και του νταβατζίδε, με τους νταβατζίδε των εθνικών δρόμων των τεχνικών εταιριών, αυτού του για άρχοντες, και την ώρα που στείλαμε το ολιγοπόλιο στι εταιρείε ενέργεια με εισαγόμενη ενέργεια και φουρφούρια που έχουν μειώσει την αξία της γης μας, την ώρα που ξεπουλούσαμε τη δημόσια μας γη και περιουσία για 100 χρόνια το 2015, λοιπόν φτάνει, λοιπόν, φτάνει για να ζήσουμε μόνο για να ζήσουμε την επόμενη μέρα την ώρα λοιπόν που αφαιρούσαμε το μέλλον μας από μας τους ίδιους, από τα παιδιά μας, για να κάνουμε πλαστικές στη μάπα μας, για να εξασφαλίσουμε λίγα ευρουδάκια παραπάνω, για να μην βγάλουμε δίσκο στην εκκλησία. Την ώρα που στείλαμε ένα εκατομμύριο παιδιά και εμείς στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους, αυτή την τύχη που με, τη στερήσανε οι δικοί τους γονείς, την ώρα που εκπορνεύσαμε την κοινωνία μας και τις γυναίκες μας, και ήρθαν να αντικαταστήσουν οι δικέ μα γυναίκε εκεί που είχαμε οδηγήσει τι Γεωργιανές, τις Ρωσίδες, τις Φιλιππινέζες και όλο αυτό εκείνο την εποχή εκείνη που ευτελίζαμε τις γυναίκες των άλλων χωρών την ώρα που ιδιωτικοποιούσαμε και τη μάνα μας φτάνει να παίξουμε στο στίχημα και το καζίνο αν δεν την είχαμε παρκάρει σε κανένα γυροκομείο, την ώρα που εκμηδανίζαμε την αμυντική μας βιομηχανία και αδειάζαμε τις πολιτικέ μας αποθήκες για να στηρίξουμε μια κομμωδία δημοκρατίας που μετατράπηκε σε μια δημοκρατία από μαριονέτες, για να στηρίξουμε τη δικτατορία τη Ουκρανία και επιβάλαμε και κυρώσει στη Ρωσία, όσο είχαμε ανθρώπου όπω ο Τσοχατζόπουλο, ο Παπαντονίου, αλλά και οι υπόλοιποι που βγήκαν στην επιφάνεια, και του άλλου υπουργού που πλουτίσαν. Από πού τα βρήκανε οι βαρβιτσιότητε και οι υπόλοιποι, ε, που βρεθήκανε τοσα κινητα στις περιουσιες ανθρωπου που δουλέψανε, δεν δουλέψανε ποτέ στη ζωή τους. Και άλλο υδροκοπή. Και θα ιδροκοπήσει και για άλλα 40 χρόνια. Όπως μα λέει ο, ο Σουρνάρας, αλλά σπιτάκι δεν θα έγινε να βάλει την κεφαλή του. Όσο είχαμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που πλουτίσαν τις μίζες και τις αγοράς των εξοπλιστικών προγραμμάτων με τα υποβρύχια που γέρνουνε με τις φρεγάτες που τρυπάνε τώρα τα ύφαλά του από τον, το πολυεκαιρισμό η Τουρκία γινότανε περιφερειακή δύναμη με μια πολεμική βιομηχανία που έχει 3.000 επιχειρήσει, που απασχολεί 80.000 προσωπικό την ώρα που η δική μα αμυντική βιομηχανία απασχολούμε 450 διοικητικού υπαλλήλου. Μια Τουρκία που κάνει εξαγωγέ δισεκατομμυρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπογράφει συμβόλαια δισεκατομμυρίων με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που εμεί έχουμε στείλει τι συστοιχίε Patriot εκεί, στο Τζάμπα βεβαίω, την ώρα λοιπόν αυτή η Τουρκία φτιάχνει να πηγία και στόλους και έχει 350.000 στρατό εκπαιδευμένους σε μάχες και 2.000 και βάλετε θωρακισμένα. Και όσο εμεί ασχολιόμασταν με τον αφαλό μα, πά και φτιάξουμε το 2024 κανένα τρόν αρχίτα και μην πω γιατί το αρχίτα μου θυμίζει κάτι άλλο, α πούμε. Η Τουρκία είναι πρώτη, είναι μάλλον μέσα στι τρει πρώτε χώρε στον κόσμο σε παραγωγή και αξιοπιστία ντρόν, δηλαδή το μη επανδρομένων υπτάμενων πολεμικών μηχανών. Με το 80% τη κάλυψη των στρατιωτικών τη αναγκών να προέρχονται από την εχώριά του βιομηχανία, που σημαίνει ότι βρήκαν τρόπο όσο καιρό εμείς το είχαμε ρίξει στην πεοκρουσία να μπορεί να αποφεύγει τις οποιοδήποτε κυρώσεις που θα τις επέβαλαν π.χ. για την εισβολή στην Κύπρο έγινε αυτάρκης σε πυραυλικές στοιχείες με πυράβλους έχει 850 projects στην αμυντική της βιομηχανία Τη έκοψαν τον δρόμο για τα F-35 με τη βοήθεια λοιπόν της ΜΠΑΕ, της Βρετανικής δηλαδή αεροπορικής βιομηχανίας. Άρα Βρετανία. Σήμερα δοκιμάζει το δικό τη αεροπλάνο πέμπτη γενιά να το βάλει παραγωγή με στα υπόλοιπα χρόνια, τα επόμενα δύο χρόνια. Και κορυδεύουμε εμεί το δικό του τεθωρακισμένο το ΑΛΤΑΙ, την ώρα που δεν λειτουργεί ούτε μία χαλιβουργική ύψη εδώ στην Ελλάδα, γιατί η βιομηχανή μα αποφάσισε ότι είναι πιο συμφέρον τουρκικό χάλιβα, με τον οποίο χτίσαμε τα Ολυμπιακά χωριά. Παράγει το δικό τη επιθετικό ελικόπτερο, τα δικά τη αντιεροπορικά συστήματα, την ώρα που ένα Άρτεμι πέθανε πριν ακόμα γεννηθεί, από την εφίβλευση εκείνη τη παράταξη που λέγεται Η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε, εκείνη παράταξη που είναι το πνεύμα κούλπα και τη συνθήκη του Μάστριχ, και που τελικά τι έγινε. Δεν είναι η ευρωπαϊκή πορεία τη που περνά από την Αθήνα, αλλά από την Άγκυρα να περνάει το μέλλον και η επιβίωση τη Ελλάδα. Και όταν μαζεύει το τέλο και κάνει ένα ρεζούμ για αυτά τα 40 χρόνια που περάσανε και όχι για αυτά τα 40 χρόνια που έρχονται, έτσι όπω τα περιγράφει ο κύριο Τουρνάρα, μπορεί να κατανοήσει λοιπόν τι σήμαινε και τι σημαίνει αέλληνα που συνεχίζει να ψηφίζει του ίδιου ανθρώπου, παγιδευμένο δεν ξέρω σε ποια ακολασία, τι σημαίνει να έχει μια ξενόδουλη, κομπραδόρικη επιχειρηματική τάξη, μια ελίτ που μιλάει ελληνικά μόνο αλλά σκέφτεται ξένα, όπως και το χρήμα που βάζει στην τσέπη τη. Εμείς λοιπόν, επιτέλους, βρήκαμε το δρόμο, οι μικρές οικοτεχνίες της μπύρας στην Ελλάδα. Πω, πω, επιτυχία έχουμε μικρές οικοτεχνίες μπύρας στην Ελλάδα, κυκλοφορούν πλέον στα σούπερ μάρκετ και στις μικρές, ε, πόσο λένε, και στα μίνι μάρκετ. Αλληλούια, wow! Και εν μέσω καλοκαιριού έχουμε πάνω στο Θεσσαλικό κάμπο. Την ώρα που υποτιθέμενοι Έλληνες εφοπλιστές, αφελινισμένοι, φτιάχνουν εδώ και δεκαετίε σε ξένα ναυπηγή για τα πλοία του. Η Τουρκία έφτιαξε το Ανατολού και θέλει να φτιάξει και τέσσερα αεροπλανοφόρα και άλλε φρεγάτε τελευταίου τύπου. Την ίδια ώρα προχωρά στην κατασκευή μη επανδρομένων πλωτών, δηλαδή βαρκούλε, αυτά που χρησιμοποιούν τώρα οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν τον Ρωσικό στόλο, φυσικά με βρετανική τεχνολογία, και οχημάτων, δηλαδή μη επανδρομένα τεθωραγγισμένα για παράδειγμα, για πόλεμο και στη θάλασσα και στο έδαφο την ώρα που εμείς κλείναμε τις πρεσβείες μας και τα λιμεναρχία μας σε όλο τον κόσμο η Τουρκία έσαινε βάση στην Κύπρο, στο Κατάρ, στη Σομαλία, το Ιράκ, τη Συρία και πέρα από τον προφανή έλεγχο πάνω στη Λιβική επικράτεια στην οποία, την οποία είχε εκδοθεί το, εκδιωχθεί το 1911 στον Ιταλοτουρκικό πόλεμο που αποτέλεσε για την τότε εποχή, για την τότε Ελλάδα το βατήρα για τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους γιατί έτσι ξεκίνησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Μόλι το 1911 τελείωσε αυτό ο πόλεμο και έδιωξε η Ιταλία από την Κυριναϊκή την Τουρκία. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν έχει συνάψει σήμερα αμυντικέ συμφωνίε με το Μαυροβούνιο, το Καζαχστάν, το Αζερβαϊτζάν, την, την, την Τινησία, τη, τη την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ που το οποίο το έχει βάλει υπό την προστασία του. Το Κατάρ τροφοδοτεί με χρήμα την Τουρκία την ώρα που η Τουρκία έχει βάσει στο Κατάρ. Έχει βάλει με κρατική χρηματοδότηση, το οποίο το γνώρισα σε προσωπικό επίπεδο, σε μια σειρά από αφρικανικέ χώρε και χτίζει οικοδομικά τετράγωνα, χρηματοδοτεί τράπεζε, φτιάχνει εμπορικού στόλου. Με άλλε σημαίε, όπω με τη σημαία τη Τανζανία, όπω από το πλοίο το οποίο μετέφερε τον οπλισμό για την Ουκρανία, με σημαία, για τη Λιβύη, με σημαία τη Τανζανία. Από 16 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση αυτά τα. Προσέξτε, γιατί όλοι λένε Καταρχά, πρέπει να εξετάσουμε το, 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 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τη Ελλάδο. Γιατί εγώ έδωσα 50 ευρώ στο σωτήρι προηγουμένω, ο σωτήρι τα έδωσε στη Μαρία, η Μαρία τα έδωσε στον Εβριδίκη, η Εβριδίκη τα έδωσε στον Πάνο, ένα 50 ευρώ κυκλοφορεί. Και έχουμε τώρα πόσο αυτό το 50 ευρώ που κυκλοφόρησε 5525-250 ευρώ είναι μέρο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο. Για καταλάβουμε τον αέρα που παράγουμε, έτσι. Από 16 δισεκατομμύρια του αμυντικού τη προπολογισμού, η Τουρκία το 2024 σκοπεύει να τον αυξήσει στο σύνολό του, μέχρι το τέλο του έτου 150% στα 40 δι. Το 1 τρίτο του ακαθάριστου ελληνικού προϊόντο. Το εσωτερικό τη έλλειμμα είναι 42 δι. Σκεφτείτε για το δικό μα το έλλειμμα. Με μια κοινωνία που σήμερα είναι 85 εκατομμύρια και το 2040 θα είναι 100 εκατομμύρια με μια κοινωνία από νέου ανθρώπου, την ώρα που εμεί γινόμαστε γέροντε και ψοφάμε στα γυροκομεία ή στα πάρκα ή στα σπίτια μα. Χωρί νέου ανθρώπου. Μια κοινωνία λοιπόν νέων ανθρώπων με μια ισχυρή εσωτερική διαπρομένη βιομηχανία. Μια οικονομία που συνεργάζεται με τη Ρώσικη την ώρα που εμεί κάναμε κυρώσει στη Ρωσία, διότι είμαστε με την σωστή πλευρά τη ιστορία, που ξεπέρασε η σχέση του μόνο για το περσινό το χρόνο στα 65 δισεκατομμύρια σε εμπορικέ συναλλαγέ. Μα αν χάσαμε κάτι σε αυτά τα χρόνια, το πιο σημαντικό από όλε τι οικονομίε και τον πλούτο του κόσμου είναι η δική μα η ψυχή. Το φρόνημά μα. Αυτό έχουμε χάσει. Την ικανότητα να συλλογιόμαστε συλλογικά μέσα από αυτέ τι ανόητε ατομικότητε, ατομικισμού που έχουν δηλώσει ότι εγώ φίλε. Α πάει να καεί το παλιάμπελο. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ να είμαι καλά, ρε. Εντάξει, πάμε για ένα ποτάκι. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μα 5 με 6 χρόνια. Μπορούμε να συνεχίζουμε να λιαζόμαστε σαν τι ισχνέ αγελάδε, στα άγωνα λιβάδια τη ζωή μα, περιμένοντα πώ θα τελειώσει το μέτρημα τη κλεψίδα μπορούμε για άλλα τόσα λίγα χρόνια να συνεχίσουμε την τεμπέλικη ζωή μας περιμένοντα να μας ξεσώσει κανένα ξανθό γένος. Οι λαοί όμως δεν διασώζονται από τους ξένους όταν οι ίδιοι είναι παραδομένοι στην αυτοεγκατάληψή τους. Υπάρχει εκεί μια παροιμία ελληνική που λέει «Ο πνιγμένος σώζεται από τα μαλλιά του». Έτσι πρώτα από εμάς τους ίδιους θα φανεί αν θα σωθούμε ή θα χαθούμε. Νομίζουμε ότι η ελευθερία και η γλώσσα και η ύπαρξή μας είναι δεδομένη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν υπήρξε δεδομένο σε οτιδήποτε κάναμε σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και στι μικρέ ή μεγάλε κατακτήσει που είχαν, είτε οι φίλοι, οι ταξιτζίδε, είτε οι υπόλοιποι δημόσιοι. Μόνο συλλογικά, όταν δρούσαν οι άνθρωποι, μπορούσαν να κατακτήσουν κάτι. Και τώρα καθένα πηγαίνει μόνο του, α πούμε, σαν το πρόβατο στη σφαγή. Πρέπει να θεραπέσουμε ότι έχουμε τραυματίσει σε εμά, του ίδιου, στου ανθρώπου μα, στην ίδια μα την κοινωνία, σε αυτή την κατηφόρα. Την κατάπτωση. Και επιτέλους να αναζητήσουμε τις ευθύνες από εκείνους που φταίνε πριν φτάσουμε στον όλεθρο. Αν νομίζετε ότι αυτά είναι υπερβολές, δείτε τη, δημοκρατική... τη, δημοκρα... τη δημογραφική κατάρρευση αυτού του τόπου. Δείτε την απουσία των νέων ανθρώπων από τα πεζοδρόμια. Δείτε τα αποτελέσματα του πίσα πόσο ηλίθιοι έχουν γίνει οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες. Εκεί που σε μια χώρα που παρήγαγε ανθρώπους πνεύματος, σκέψης, μαθηματικού, φυσικού, χημικού, που αν δεν βρίσκανε δρόμο σε αυτόν τον τόπο, το συνεχώ εξαρτημένο και απεικιοκρατικοποιημένο, βρίσκαν τουλάχιστον το εξωτερικό. Τώρα ούτε για το εξωτερικό. Μόνο για κομμότριε, καθαρίστριε, ε, ε, σερβιτόρου, μόνο για αυτό. Παράγουμε παιδιά με, με μεγάλε φιλοδοξίε, αλλά με ανυκανότητα αντίληψη, ικανότητα συγκρότηση. Ανυκανότητα και ανυπαρξία μόρφωσης να αναζητήσουμε λοιπόν ανάμεσά μα του δρόμου που μπορούμε να ανοίξουμε για να έχουμε μέλλον και ελπίδα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ζούμε με τσιτάτα όπω ο Θεό τη Ελλάδα είναι μεγάλο και θα βάλει το χέρι του. Πάντα υπήρχε αυτό το συναθηνά και χειρακίνη. Να μην φτάσουμε τη λύση των προβλημάτων μα να είναι ο εκτουρκισμό μα όπω συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει με εταιρείε ενέργεια, συμβαίνει με εταιρείε παραγωγή τροφίμων, όπω οι καλυμάνει, συμβαίνει όπω γίνονται συνυμφωνίε εκεί στο Sky και δεν ξέρω πού αλλού. Εκτό αν θέλετε να παρακολουθείτε στην τουρκική γλώσσα τον Σουλεϊμάν το μεγαλό, πρέπει και τι υπόλοιπε τουρκωσιέ που μα είχαν φροντίσει, α πούμε, για να αναπτύξουμε αυτή τη, τη φιλοτουρκική ιδέα. Όπω γίνεται τώρα, σημείς, στην Αλεξανδρούπολη, όπω γίνεται σε όλη την Πέρα που την εγκαταλείψαν τα, τα παιδιά τη για να πάνε να ζήσουν στο κολαστήριο τη Αθήνα ή των υπόλοιπων μεγάλων πόλεων. 54%. Ποιο 54%? Τι, τι είπα ο άνθρωπο. Το <tot> 70% των Ελλήνων ζει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έμεινε ύπεθρο έτσι α, α, άχρηστη. Ο, βέβαια, χρήσιμη για του Ολλανδού που έρχονται και την παίρνουν. Δεν θα μα σώσει καμιά κληρονομιά γιατί βαφκαλιζόμαστε. μεγάλη Ελλάδα, η αρχαία η Έλληνα, ο Πέγκλη, ο Πλάτων. Ποιο έχει διαβάσει, Ρε Πλάτων. Αλλά αντικειμενικά, εκτό από ελάχιστου ανθρώπου. Ποιο έχει διαβάσει, Αριστοτέλη. Ποιο έχει, δια, έχει, διδάσκεται από την Οδύσσια και το. Ποια Οδύσσια. Η ζωή μα είναι μια Οδύσσια, μια δυστυχία, γιατί ακριβώ δεν έχουμε διαβάσει το, την Οδύσσια και την Λιάρ. Μόνο κάποιοι καλούμαστε, ο, ο Δημόκρητο και τα λοιπά. Ποια κληρονομιά, υπήρξαμε χειρότεροι κληρονόμοι. Και τελικά, μόνο εμεί οι ίδιοι μπορούμε να μα σώσουμε. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να έρθουμε στα συγκαλά μα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά γιατί κοινωνολογούμε, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν η Τουρκία στην πάρτι στην Κύπρο με 50. Και μας λέει η καρδιά, λέει: Μην ζητήσεις τόσο πολύ με την καρδιά σου, γιατί κανένα βράδυ μπορεί να έρθουμε σε κατάλαβε να σε πατέψω. Και μην νομίζετε, επειδή είχαμε ένα ηρωικό έπος στο αλβανικό, ότι έχουμε τη δυνατότητα. <laughs> Τότε οι Έλληνες ζούσαν στην Ήπεθρο. Ανεμοκατεβαίναν τα βουνά με τα πόδια. Είχαν ψυχή, είχαν δύναμη εσωτερική και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τώρα με τη μαλθακότητα ποια σύνορα μπορεί να επιστεί για να καταλάβει πόσο πολύ έχουμε διαφθαρεί και πόσο εκφυλισμένοι είμαστε σήμερα. Γι' αυτό λέω πριν είναι αργά. Και το αργά, σα το λέω, δεν είναι επόμενη μέρα ούτε αυριανό μήνα. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Τόσα έχουμε. Α περάσουμε λιγάκι στι ειδήσει με τον Δημήτρη του Καλαϊτζή. Και λίγε διαφημίσει και επιστρέφουμε πάλι πίσω στο στούντιο.